Ένα από τα κορυφαία νέα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο αντιμετωπίζει πρόβλημα στην στέγαση των φοιτητών του ελαίων πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικιών μέσω διαδικτύου, όπως εξηγεί στον φακό της Κρήτη TV ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνος Πανουδάκης. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, οι τιμές ενοικίασης των ακινήτων ανά τετραγωνικό μέτρο έχουν αυξηθεί κατά 50%, αγγίζοντας τα 9,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, στέφοντας το Ρέθυμνο με την αρνητική αυτή πανελλαδική πρωτιά. Η σχέση του Πανεπιστημίου Κρήτης και της πόλης του Ρεθύμνου δεν είναι μια σχέση ευκαιριακή. Είναι μια σχέση ισχυρή, είναι μια σχέση ζωτική για την ευημερία της πόλης του Ρεθύμνου. Οι συμπολίτες μας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οφείλουν να σταθμίσουν τη συγκυρία. Τα εναπομείναντα διαθέσιμα σπίτια εκτός από πανάκριβα είναι και δισεύρετα, διασαλεύοντας τις σχέσεις Πανεπιστημίου και πόλεως Ρεθύμνου χάριν του ευκαιριακού και πέραν του μέτρου πλουτισμού. 19.000 είναι συνολικά οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στις σχολές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, 11.000 εκ των οποίων φοιτούν στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Το πέραν του μέτρου κέρδος είναι ένα κέρδος πρόσκαιρο και κατά κυριολεξία φευγαλαίο. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία, δημιουργώντας μια πλατφόρμα στην οποία όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δηλώσουν τα προσενοικίαση ακίνητά τους. Σε συνεργασία του Δήμου Ρεθύμνου με εκπαιδευτικούς φορείς και της τοπικής οικονομίας έχει τεθεί σε λειτουργία βάση δεδομένων με τα διαθέσιμα προσενοικίαση σπίτια με την ελπίδα για συγκράτηση και επικράτηση της λογικής, όπως επικαλείται και ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κωνσταντίνος Πανουδάκης. Ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα εξαντλήσει και ήδη εξαντλεί τα διαθέσιμα μέσα για να βοηθήσει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και κυρίως εκείνα που το έχουν περισσότερο ανάγκη.